συνέχεια, αυτό το δέσιμο. Γιατί δεν το χρησιμοποιούμε να κάνουμε καλό. Πώς θα γίνει αυτό, θα φτιάξουμε μια ομαδούλα. Είχα πει ότι θα ψάξουμε να βρούμε όνομα. Αλλά επειδή είστε κοπρόσκυλα και δεν λέτε ωραία ονόματα, βρήκα εγώ ένα. Θα πω τώρα το όνομα της ομάδας. Είστε έτοιμοι να ακούσετε το όνομα της ομάδας μας? Είστε έτοιμοι? Θα είναι... Θα σας το πω μετά. Λοιπόν, θα έχει η ομάδα αυτή, τι σκοπό θα έχει? Η ομάδα αυτή θα έχει σκοπό να κάνουμε φιλανθρωπικές και φιλοζωικές δράσεις. Για παράδειγμα, μπορούμε να πάμε σε ένα ορφανοτροφείο, να πάμε παιχνίδια στα παιδιά, να τους κάνουμε παρεούλα. Σε ένα γυροκομείο. Μπορούμε να πάμε σε καταφύγια, να πάμε τα σκυλάκια βόλτα, να καθαρίσουμε κλουβάκια. Μπορούμε να πάμε σε κλινικές ζώων, να προσφέρουμε ό,τι χρειάζεται. Μπορούμε να πάμε σε πάρκα, να κάνουμε καθαριότητα. Φιλανθρωπικό και φιλοζωικό έργο. Και ό,τι άλλο σκεφτούμε, μαζί το συζητήσουμε, το κάνουμε πράξη. Μπορούμε να κάνουμε και μια σελίδα όπου ο κόσμος θα μας κάνει ευχές. Μπορεί κάποιος γονιός να έχει ένα παιδάκι να θέλει μια ευκούλα. Άμα μπορούμε να την κάνουμε πραγματικότητα. Μπορούμε να κάνουμε πολύ ωραία πράγματα. Έτσι η φαντασία μας μόνο είναι το μόνο όριο, τίποτα άλλο. Αρκεί να είμαστε δεμένοι και να υπάρχει διάθεση να βοηθήσουμε. Λοιπόν, αυτή η ομάδα μόνο ένα όνομα της αξίζει. Η συμμορία των αγγέλων. Αυτή θα είμαστε. Η συμμορία των αγγέλων λοιπόν. Ναι, ναι, θα κοινοποιηθούμε. Η συμμορία των αγγέλων λοιπόν ήταν διαδικτυακή ενέργεια, τώρα την κάνουμε και πραγματική, με πραγματικά άτομα στον πραγματικό κόσμο.